Πάμε στον κύριο Καραθανασόπουλο για να δούμε τι γίνεται με το ΚΚΕ. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μέτρηση, είδαμε τα ποσοστά του ΚΚΕ. Υπάρχει μια ελαφριά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Φανταζόμαστε και εσείς παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις και εσείς, κύριε Καραθανασόπουλο, βάζετε και τους στόχους εκλογικούς σας, έτσι δεν είναι? Και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά πάνω απ' όλα κάνουμε και κάτι άλλο. Εμείς που δεν το κάνουν τα άλλα κόμματα. Εμείς κάνουμε συγκεντρώσεις στις γειτονιές, στις συνοικίες, στα χωριά, στις μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουν και καταγράφουμε. Έχουν συγκεντρώσει, γιατί βλέπω συγκεντρώσει όλων βεβαίως, των κομμάτων. Βεβαίως, έχουν κόσμο οι γειτονιές. Να μαζεύονται αραία-αραία εκεί. Μάλιστα κόσμος, και μάλιστα κόσμο ο οποίος για πρώτη φορά έρχεται. Από αυτή την άποψη τι καταγράφουμε. Καταγράφουμε. Που δεν ήταν δικό σας δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Τι καταγράφεται. Δεν λέω ότι όλος αυτός που θα έρθει θα μας ψηφίσει, αλλά υπάρχει τέτοιος κόσμος, ο οποίος ακούει το ΚΚΕ. Τι καταγράφουμε λοιπόν από όλη αυτή την πολιτική μας δράση? Ότι υπάρχουν δυνατότητες να ενισχυθεί περαιτέρω το ρεύμα αμφισβήτησης και ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση από λίγες μέρες. Ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Εκεί υπάρχει σπουδαστική. Η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ αναδείχθηκε για πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη φορά. Αυτό δείχνει κάτι. Τρίτο ζήτημα. Τέταρτη θέση για εσάς είναι στόχος? Εμάς είναι η ισχυροποίηση. Τώρα από εκεί και πέρα οι θέσεις το βλέπουμε. Δεν έχει σημασία αν θα είστε πάνω ή κάτω από τον Βελόπουλο. Κοιτάξτε, άμα έχουμε μια πολύ ισχυρή άνοδο, δεν ξέρεις, επειδή είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον. Άρα λοιπόν η ισχυροποίηση μας αφορά και μας ενδιαφέρει. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γεράκης είπε το εξής και άλλες δημοσκοπήσεις. Ότι υπάρχει μεγάλη αποδοκιμασία του κόσμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μπορεί να εκφράσει αυτή την αμφισβήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοκιμασία? Μόνο το ΚΚΕ. Και μάλιστα η ψήφος στο ΚΚΕ δεν έχει πολλά απλά μηνύματα. Ένα μήνυμα έχει, καταδίκης. Άλλες ψήφους ή πολύ περισσότερη αποχή έχει πολλαπλές ερμηνείες. Γι' αυτό εμείς λέμε το εξής πολύ συγκεκριμένο, ότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, η φτώχεια, η ακρίβεια, η φοροεπιδρομή, η εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας. Θα υπάρχουν οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πανευρωπαϊκά μνημόνια σε βάρος των λαών. Πάντως, κύριε Καραθανασόπουλο, και βέβαια και εμπλοκή στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω κάτι για να γινόμαστε όσο πιο ρεαλιστές γίνεται. Είπε κάτι ο κύριος Γεωργιάδης πριν ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπάρχει εξής διαφορά με όλες τις προηγούμενες. Ότι αυτή τη στιγμή όχι απλώς δεν αμφισβητείται ποιος θα είναι πρώτος, αλλά ο δεύτερος, τρίτος κλπ. Είναι σε μεγάλη απόσταση. Όντως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλα αυτά που αναφέρατε. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί και δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Καταρχάς να δούμε πόσο μεγάλο είναι ένα. Δεύτερον, έχουμε το εξής ζήτημα. Ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πολιτικές της αμαρτωλής λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ είτε ήταν ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας διαμόρφωσαν μια εικόνα σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το μικρότερο κακό. Αυτό ακριβώς που καλλιέργησε την απαγοήτευση, και αυτή την απαγοήτευση την καταγράφουμε σήμερα, όχι μόνο σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ για το ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει ένα ρευστό περιβάλλον. Αυτό το ρευστό περιβάλλον μπορούμε πραγματικά να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο με το μάτι στην επόμενη μέρα. Γιατί όταν θα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, το ερώτημα είναι ποιος θα μπορέσει να οργανώσει την αντίσταση του λαού, τη λαϊκή αντεπίθεση. Και αυτό μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει. Και αν κάτι φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα οι κυβερνήσεις, οι αντιλαϊκές, είναι ακριβώς η δύναμη του λαού. Λοιπόν, πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η λυκοσυμμαχία από το λαό, που την αποδοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό? Ναι, πρέπει να καταδικαστεί. Και αυτό έχει μια αντίφαση τώρα που λέτε εσείς. Εσείς καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Από την άλλη θέλετε να μπείτε με ευρωβουλευτές σας μέσα για να αυτό, αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Αυτό το κάνουμε μέσα. Διαχρονικά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Πρώτον, για να αποκαλύπτουμε στο Ευρωκοινοβούλιο τις αντιλαϊκές τις πολιτικές. Και δεύτερον, για να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην οργάνωση των μπορούν αγώνων. Να αλλάξουν εκεί, οι συσχετισμοί. Εκεί που ανατρέπονται. Μπορούν να αλλάξουν εκεί που οι ανατρέπονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν στους δρόμους του αγώνα. Και από αυτή την άποψη. Στην λοιπόν, Ευρωβουλή, λέω, αν μπορούν να αλλάξουν. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι αρνητική. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αρνητική. Αυτό ναι, το λέω γιατί βλέπω πρέπει μια στροφή προς την ακροδεξιά, η οποία είναι πολύ αρνητική, κύριε Καραθανασόπουλο. Η στροφή προς την ακροδεξιά. Στην ακροδεξιά είναι μια στροφή που βολεύει το σύστημα, βολεύει την άρχουσα τάξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κομισιόν και της Ελλάδας. Από αυτή την γιατί είναι συμπληρωματικές. Είναι συμπληρωματικές. Είναι συμπληρωματικές δυνάμεις. Είναι συμπληρωματικές δυνάμεις. Και αν κάποιος μπορεί να απαντήσει στο φασισμό. Αν κάποιος μπορεί να απαντήσει στο φασισμό,
είναι μόνο το ΚΚΕ και οι κομμουνιστές. Από αυτή την άποψη μόνο εμείς είμαστε καθαροί. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να καταδικαστεί η κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ναι. Αλλά και να αποδοκιμαστούν και τα άλλα κόμματα τα οποία οροποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν στην Ελλάδα υπάρχει μια, ας το πούμε, συνένεση μεταξύ της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η συνένεση αγγίζει τη στρατόσφαιρα. 94% το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο πράγμα ψηφίσανε. 74% ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. 54% Ελληνική Λύση. Και μάλιστα σε ψηφίσματα. Και μάλιστα σε ψηφίσματα πολύ σημαντικά. Να τα πω μισό λεπτό τα ψηφίσματα. Όχι όλα τα ψηφίσματα. Τρία θα πω. Ναι. Που ψηφίσαν τα ίδια πράγματα. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ. Για να κάνει αυτή τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Το ψηφίσαν όλοι του. Δεύτερον. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα. Δεύτερον. Δεν ψηφίσατε το ΓΑΜ και το ομόφυλα. Δεύτερον. Προοδευτικό δεύτερον. Κόμμα, το δεύτερον. Πραγματικά. Αλλά εντάξει, δεν θα ζητήσουμε πιστοποιητικά από εσάς. Πραγματικά όχι. Δεν θα ζητήσουμε πιστοποιητικά από εσάς. Δεν θα ζητήσουμε πιστοποιητικά από εσάς. Όταν λέτε ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή αμυντική συμμαχία. Δεύτερον λέω. Όταν όλα τα άλλα κόμματα ψηφίσανε ότι το αλόμπι, δηλαδή εκπρόσωποι των πολυεθνικών, πρέπει να βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελούν πηγή αναζωογόνησης της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, μόνο το ΚΚΕ το καταψήφισε. Και τρίτον, την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής την ψηφίσαν όλοι οι άλλοι που βγάλαν τους βιοπαλαιστές αγρότες στον δρόμο. Δεν τα διαλέγετε και εδώ, κύριε. Δεν τα διαλέγουμε βασικά. Είναι κυρίαρχα ζητήματα. Κύριε Καραθανασόπουλε, το γεγονός ότι το ΚΚΕ ήταν στην ίδια λίστα με την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και μερικά κόμματα ακόμη που δεν ψήφισαν την ισότητα για το γάμο, είναι ένα θέμα προβληματισμού για ένα αριστερό κόμμα. Δεν είναι απλό. Προσέξτε, εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα. Κανένα ανεξάρτητα. Όλα εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα ανεξάρτητα τι ζευγάρι είναι. Όλα τα δικαιώματα ανεξάρτητα το είδος του ζευγαριού λοιπόν, που υπάρχει. Πάω στο ένα δεύτερο. Όχι, μην το κόβετε έτσι, συγγνώμη. Μην το κόβετε έτσι. Μην το κόβετε έτσι. Γιατί αποτελεί μέγιστη υποκρισία να μιλάμε για ατομικό δικαιωματισμό τη στιγμή που απαγορεύει στον Παλαιστίνη να αυτοπροσδιορίζεται. Το οποίο απαγορεύεται στον Παλαιστινιακό λαό να αυτοπροσδιορίζει. Είδατε στην Eurovision. Είδατε στην Eurovision οι Παλαιστινιακές σημαίες ήταν απαγορευμένες. Αλλά όλα τα άλλα. Για τους Έλληνες πολίτες και την Ελλάδα. Αυτά τα υποκριτικά. Τα υποκριτικά περί ατομικού δικαιωματισμού. Κύριε Παπά, όταν τσακίζεται τα συλλογικά δικαιώματα και όταν δεν μπορεί ένας λαός να έχει πατρίδα. Και του το απαγορεύεται.